Η Λαϊκή Συσπήρωση θέτει προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Αιγαίας Ελευσού για συζήτηση και λήψη απόφασης το πολύ σημαντικό θέμα της ανεργίας και της λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία των ανέργων και των οικογένειών τους. Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση και η βάρβαρη επίθεση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου σε βάρος των ανέργων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας και των γυναικών, βυθίζουν όλο και περισσότερο στην ανεργία και τη φτώχεια. Η κατάσταση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μικροεπαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών του Δήμου μας, μα πιο πολύ η θέση των ανέργων έχει γίνει τραγική. Εκατοντάδες είναι οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στην κυριολεξία για ένα κομμάτι ψωμί. Έχουμε συνταξιούχους με συντάξεις πείνας και αυτοαπασχολούμενους βουτυγμένους στα χρέη που με δυσκολία κρατάνε τις μικροεπιχειρήσεις τους σε λειτουργία. Η φορολογιστία, τα χαράτσια, οι αυξήσεις στο ρεύμα, στη συγκοινωνία, στα καύσιμα, η εκτόξευση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οδηγούν χιλιάδες λαϊκές οικογένειες σε αδιέξοδο και απελπισία, μην μπορώντας να ανταποκριθούν ούτε στα βασικά έξοδα διαβίωσης. Το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, αγωνίζεται να σταματήσουν να πληρώνουν οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα τις συνέπειες της καπιταλιστικής αυτής οικονομικής κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, απορρίπτοντας την ελεημοσύνη των εκμεταλλευτών τους, που τους κατάτησαν άνεργους και φτωχούς, διεκδικούμε ένα πλαίσιο άμεσων ετοιμάτων για την προστασία των ανέργων, των απλήρωτων, των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων, όπως και των οικογενειών τους. Η Λαϊκή Συσπήρωση προτείνει να δοθούν λύσεις με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στα εξής αιτήματα. Αυτά τα αιτήματα είναι έξι. Πρώτον, άμεση κατάργηση των δημοτικών τελών και τελών ίδρυυσης στους ανέργους. Επίσης, κατάργησή τους στις μονογονεϊκές οικογένειες, σε οικογένειες με αμαία και στους πολύτεχνους. Δεύτερον, να εξασφαλιστούν δωρεάν θέσεις για όλα τα παιδιά των ανέργων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Να διεκδικήσει ο Δήμος για λογαριασμό των ανέργων του Δήμου μας μειωμένα κατά 30% τιμολόγια της ΔΕΗ. Να επαιτήσει από τη ΔΕΗ να μην κοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κανένα άνεργο και αν έχει κοπεί να αποκατασταθεί. Τέταρτον, κατά το διάστημα της ανεργίας να απαγορεύεται η διακοπή παροχής ίδρυυσης. Να αποκατασταθούν όποιες τυχόν διακοπές έχουν γίνει ως τώρα. Πέμπτον, να επαιτήσει ο Δήμος όλοι οι άνεργοι του Δήμου μας να ενταχθούν σε πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από το κράτος. Και έκτον, να απαιτήσει ο Δήμος από τον ΑΕΔ να καταβάλλεται επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα παρακαλούσα να ψηφίσετε αυτά τα αιτήματα.